τον Πέτρο και τον Κυριάκο να μείνουν και ο Βασίλης κοντά μας. Λοιπόν, Κυριάκο και Πέτρο, Πετρίτια, καλησπέρα. Μετά από τόσα χρόνια εδώ, Πέτρος, Νίκο, θα μου επιτρέψεις να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο το ρεπορτάζ που έδωσε ο Βασίλης. Να σου πω λοιπόν ότι ο γενετικός τύπος της Βιτόρια, της μητέρας του Πέτρου πλέον, είναι 2.880.476 φορές πιο πιθανό να προέρχεται από τη βιολογική μητέρα του αμνήμονος ατόμου που χρησιμοποιεί τα στοιχεία Κουτσούκης Πέτρος σε σχέση με ένα οποιοδήποτε άλλο τυχαίο επιλεγμένο άτομο, γεγονός που αντιστοιχεί σε πιθανότητα μητρότητας 99,999%. Είναι αυτό που τα είναι... παραπάνω αποτελέσματα αποδεικνύουν. Κάτσε να το δούμε κιόλας, γιατί το έχουμε και σε μια κάρτα. Είναι αυτό που λέμε, βέβαια, ότι υπάρχει ταύτιση, όπως μας το είπε και ο Βασίλης. Ο Πέτρος είναι γιος αυτής της γυναίκας. Να το δούμε. Ο γενετικός τύπος της S. Vittoria είναι 2.880.476 φορές πιο πιθανό να προέρχεται από τη βιολογική μητέρα του αμνήμονος ατόμου που χρησιμοποιεί τα στοιχεία Κουτσούκης Πέτρος σε σχέση με ένα οποιοδήποτε άλλο τυχαία επιλεγμένο άτομο, γεγονός που αντιστοιχεί σε πιθανότητα μητρότητας 99,999%. Τα παραπάνω αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι η S. Vittoria είναι βιολογική μητέρα του αμνήμονος ατόμου που χρησιμοποιεί τα στοιχεία ταυτότητας Κουτσούκης Πέτρος. Αυτά λοιπόν είναι τα επίσημα αποτελέσματα. Πέτρο, Πετρίτ, καλησπέρα. Καλύτερα Πέτρος. Καλησπέρα σας. Όπως θέλεις, αλλά πώς νιώθεις πρώτα απ' όλα, γιατί τώρα πια το πράγμα έχει ολοκληρωθεί, έχει τελειώσει. Νιώθω πάρα πολύ ευτυχισμένος. Νιώθω ότι κάτι καλό πάει να γίνει στη ζωή μου, γιατί τόσα χρόνια δεν θυμόμαι τους ανθρώπους που όπως λένε τους αγαπούσα και τους αγαπάω και θα τους αγαπήσω μέχρι να πεθάνω. Έχω περάσει πάρα πολλά τα τελευταία. Ναι. Και πάρε μια ανάσα, πάρε μια ανάσα, Πέτρο. Τώρα είμαι έτοιμος να καταρρεύσω, πιστέψτε. Όχι, να μην είσαι έτοιμος να καταρρεύσεις. Τώρα είναι μέρα χαράς, γιατί έψαχνες μια ταυτότητα και την έχεις. Ευτυχίας και χαράς, γιατί τόσα χρόνια που δεν είχα οικογένεια, επιτέλους θα την έχω. Ήδη αυτές τις δύο μέρες, τρεις που ήρθαμε κοντά, είδα σε τι αγάπη μου προσφέρουν και τι αγάπη νιώθουν για μένα. Πραγματικά. Και εγώ δεν τους θυμάμαι. Και είναι το μεγάλο μου παράπονο. Αλλά θα κάνω τα πάντα να τους βάλω στη ζωή μου. Θα κάνω τα πάντα να έρθω κοντά τους, γιατί καταλαβαίνω ότι μόνο με την αγάπη μπορούμε να γιατρέψουμε τις πληγές μας. Και η πληγή αυτή, πιστέψτε με, είναι πολύ μεγάλη. Να σε ρωτήσω κάτι. Όταν σου είπα Πετρίτ, μου είπες καλύτερα Πέτρος. Γιατί? Εδώ στην Ελλάδα μεγάλωσα, με ξέρουν όλοι με αυτό το όνομα, αλλά δεν έχω κανένα θέμα και για το άλλο. Επειδή δεν το θυμάμαι το όνομά μου, στη γυρολεξία, για αυτό το λόγο και μόνο. Δεν έχω απολύτως κανένα πρόβλημα να με πείτε. Απλά το είπα... Όχι, το καταλαβαίνω και γι' αυτό ήθελα και να το ρωτήσω. Αλλά το ρωτάω επίσης, γιατί όταν ένας άνθρωπος που ψάχνει την ταυτότητά του, εφόσον πραγματικά ψάχνει την ταυτότητά του, τη βρίσκει, πρέπει να αισθάνεται καλά. Δηλαδή, αισθάνεσαι καλά τώρα, έχεις βρει την ταυτότητά αισθάνομαι σου ή είναι κάτι καλά που σε κάνει να αισθάνεσαι άσχημα? Όχι, αισθάνομαι πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Πραγματικά. Τώρα πλέον ξέρω ποιος είμαι. Είχες πρόβλημα, είναι θα ήθελες πολύ σημαντικό, πολύ να σημαντική είσαι στιγμή αμένα. Έλληνας από ελληνική οικογένεια, είναι θέμα ότι είσαι από αλβανική? Δεν είχα πρόβλημα κανένα, ούτε θα έχω πραγματικά. Απλά επειδή μεγάλωσα εδώ πέρα, πίστευα αυτό το πράγμα. Επειδή δεν με βοηθούσε η μνήμη μου, γι' αυτό το λόγο έλεγα και αυτά τα πράγματα. Αλλά και τώρα που βγήκαν άνθρωποι και με αναγνωρίσανε, δεν έχω απολύτως κανένα πρόβλημα να μπω ανάμεσά τους, να τους αγαπήσω και έτσι να κάνω αυτά που πραγματικά κάνανε αυτή τόσα χρόνια υπό την απουσία μου. Να ρωτήσω και το αυτονόητο. Φαντάζομαι θα πας, θα βγάλεις χαρτιά πια, θα κινήσεις τη διαδικασία για να είσαι και νόμιμα εδώ στην Ελλάδα. Άμεσα. Όλα. Εύλογο και πολύ, πολύ λογικό. Τώρα, οι άνθρωποι αυτοί μας έδειχναν αλληλογραφία, γράμματα που εσύ τους έστελνες, μέχρι και το 2003-2004. Δηλαδή, σε μεγάλη ηλικία. Όχι στα 10 χρόνια, σε μεγάλη ηλικία. Εσύ δεν θυμάσαι τίποτα από αυτά?
Εγώ δεν θυμάμαι τίποτα απολύτως, αλλά ήρθα σε επαφή με τα αδέλφια μου και αυτά και μάλλον υπήρχε κάποιος μακρινός ξάδελφος, μου είπανε, ναι, ο οποίος τους έγραφε και τους έλεγε να τους καθησυχάσει ότι είχε καλά, ο Πέτρος είναι μια χαρά, μην ανησυχείτε, αλλά από ό,τι μου είπανε δεν ήμουν εγώ αυτός. Εγώ πάρα πολλά χρόνια, από ό,τι θυμάμαι, δεν ξέρω. Κάτι, να θυμάσαι έχω, ή δεν θυμάσαι μνήμη, τώρα, γιατί να... αυτό είναι λίγο, έχουμε λίγο χάσει τίποτα. Το... Δεν θυμάσαι. Όχι, εγώ τα έχω χαμένα αυτή τη στιγμή, ναι, δεν είναι... Ναι. Δεν θυμάμαι απολύτως τίποτα. Να σε ρωτήσω και ένα τελευταίο, Πέτρο, γιατί δεν θέλω να σε ταλαιπωρήσω. Το θέμα, η δική μας δουλειά ήταν να βρούμε τη λύση, αλλά να σε ρωτήσω κάτι και θέλει και ο Βασίλης ο Λαμπρόπουλος, μετά και θα του δώσω το λόγο. Στην κουβέντα, στη συνάντηση που κάνατε, μίλαγες με τη μητέρα σου, είχες μαζί σου ένα μεταφραστή. Επειδή τα αλβανικά είναι η μητρική σου γλώσσα και... Τα έχω ξεχάσει. Και τα μίλαγες και τα έγραφες και είδαμε και τα γράμματα που έστελνες μέχρι και πριν από 19 χρόνια. 20 περίπου. Δεν τα θυμάσαι καθόλου. Δηλαδή, όταν ακούς αλβανικά, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Καθόλου, απολύτως, πραγματικά. Και νιώθω πολύ άσχημα γι' αυτό. Δεν μπορούσα να συνεννοηθώ με τη μάνα μου. Ένιωσα πάρα πολύ άσχημα. Θα κάνω τα πάντα να μπορώ να φέρω στη μνήμη μου, να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, έτσι ώστε να μπορώ να θυμηθώ πράγματα, να μπορώ να μιλήσω μαζί της στην γλώσσα που με μεγάλωσε. Μάλιστα. Πραγματικά, νιώθω πάρα πολύ άσχημα, Βασίλη, γι' αυτό. Για να ακούσω... Αλλά είμαι εδώ. Ναι, ναι, κατανοητό, και επειδή η διάθεσή σου από μόνη της έχει τεράστια αξία. Βασίλη, τι θέλεις να ρωτήσεις? Νίκο, οι αστυνομικοί είχαν πληροφορίες και αναφορές από τον εργοδότη του Πετρίτ ότι ο ίδιος, όταν παρουσιάστηκαν οι γονείς του στην εκπομπή μας και κατόπιν επικοινώνησε και με τους αστυνομικούς, δήλωνε ότι δεν τους ξέρω καθόλου αυτούς τους ανθρώπους, δεν μου λένε απολύτως τίποτα ποιοι είναι αυτοί. Τώρα είδαμε ότι το τελευταίο 24ωρο, τις τελευταίες ημέρες, υπήρχε μια προσέγγιση τους με συγκινησιακή φόρτιση κτλ. Αυτό έγινε, είναι η απορία, γιατί θα υπήρχαν πλέον τα τετελεσμένα γεγονότα με το DNA, οπότε θα ήταν αναπότρεπτο να προκύψει ότι βγήκε αυτό, ότι είναι πράγματι γονείς του, γιατί ξαφνικά βλέπουμε ότι, ναι, από το ότι δεν τους ξέρω, πρέπει να απαντήσει και ο ίδιος ότι φτάσαμε σε ένα σημείο να έχουν μαζί αυτή την επαφή, αυτή τη συνάντηση με φόρτιση, και ότι αισθάνθηκα, αυτό είναι λίγο προσδιόριστο, ότι αυτή τελικά είναι γονείς μου. Αυτό, Πέτρο, αυτό που λέει ο Βασίλης έχει την αξία. Είναι αυτό που λένε κάποιοι. Πρέπει, παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος όντως δεν θυμάται τίποτα, ή τα έβγαλε όλα αυτά προς τα έξω θεωρώντας ότι δεν θα βρεθεί η πραγματική του ταυτότητα και θα μπορέσει να πάρει χαρτιά ως Έλληνας πολίτης και θυμάται πολύ καλά, αλλά κάνει, λέει ότι δεν θυμάται. Δεν θυμάμαι τίποτα απολύτως. Ό,τι λένε είναι ψέματα. Εγώ απλά, όταν ήρθα σε επαφή με τη μάνα μου, ένιωσα αυτό που λέμε. Αυτό το μαγικό... Το μητρικό φίλτρο. Μαγική ματιά. Το άγγιγμά της. Αυτό μόνο. Τους υπόλοιπους δεν τους ξέρω καθόλου. Δεν τους θυμάμαι. Δεν τους ξέρω καν. Τώρα ήρθαμε σε επαφή. Από τη στιγμή που με τη μάνα μου ήρθα κοντά, είδα και την αγάπη τους που με αγαλιάσανε, κατάλαβα ότι είμαι στο σωστό περιβάλλον. Αυτό, μάλιστα, και μόνο. Το τι λένε και πώς το λένε δεν με νοιάζει καθόλου. Εάν πιστεύετε εσείς και όλοι οι υπόλοιποι αυτό το πράγμα, πιστέψτε με, εγώ 30 το χρόνια έχω κανείς, να Πέτρο, δω ανθρώπους να με αγαπάνε. Μια υποχρέωση είχαμε όταν ήρθες και μας είπες ότι θέλω να βρω την ταυτότητά μου. Σου είπαμε και ο Κυριάκος που καθημερινά εκπροφεί ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και θα βρεθεί. Και έγινε. Βρέθηκε. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την ψυχή μου. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Πέτρο, Πετρίτ, τον Κυριάκο και τον Βασίλη, βεβαίως. Να είστε καλά.